όπως έχουμε πει πολλές φορές και το έχουμε αποδείξει, το ΚΚΕ αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει το θέμα αυτό χωρίς τακτικισμούς, με στόχο την εξεύρεση μιας λύσης που θα διευκολύνει τους Έλληνες που εργάζονται ή σπουδάζουν στο εξωτερικό, που έχουν δεσμούς με τη χώρα και πιθανόν την ελπίδα επιστροφής σε αυτήν, να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα από τον τόπο διαμονής τους. Γιατί θεωρούμε αυτό τον κόσμο αναπόσπαστο τμήμα του ελληνικού λαού που εξαναγκάστηκε να φύγει στο εξωτερικό. Ανεξάρτητα από τη θετική ψήφο μας και τη σύμπτωση με άλλα κόμματα στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αυτή η στάση αρχών του ΚΚΕ διέφερε ριζικά από τη στάση που κράτησαν από την αρχή άλλες πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες έδιναν την εντύπωση ότι κυρίως μετρούσαν τις ψήφους των αποδήμων ως κουκιά για να καθορίσουν τη στάση τους. Και είτε επεδίωκαν με αφορμή την ψήφο των αποδήμων μια τεχνητή υπερδιόγκωση του εκλογικού σώματος, όπως έκαναν βασικά η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ, είτε κρύβονταν πίσω από αμφιλεγόμενα και επικίνδυνα σχήματα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, αρνούμενος ουσιαστικά αυτό το δικαίωμα για τους απόδημους Έλληνες. Και επειδή πάντα περισσεύουν και οι κορώνες περί συνένεσης, εθνικής ομοψυχίας, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το ΚΚΕ δεν θα επιτρέψει να κρυφτούν πίσω από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο οι μεγάλες ευθύνες των πολιτικών δυνάμεων, ιδιαίτερα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ και του ΚΙΝΑΛ ΠΑΣΟΚ. Ευθύνες για το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι διώχτηκαν από τη χώρα μας εξαιτίας της πολιτικής σας, του αντιλαϊκού δρόμου που ακολουθήσατε όλοι σας, γιατί η μετανάστευση και η προσφυγιά δεν είναι φυσικά φαινόμενα.